Το ξέρει αυτή τη λέφα το πρωί. Έλα ρε Γιάννη, καλημέρα. Έμαθα πως παραιτήθηκες. Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι, άλλες επιστήμονες επενδύουν υπέροχα ποσά για να ανακαλύψουν νέους τρόπους ταχύτητας μη μεταφοράς πληροφορίας. Με laser, λέει, με τη μετροτσίπα, με υπολογιστές από εδώ, από εκεί, δορυφορικά πιάτα, δορυφορικά σερβίτσια. Δεν έχουν μελετήσει όμως τα ελληνικά σόγια. Πώς η πληροφορία μεταφέρεται. Από παππού σε εγγονία, από εγγονή σε ξαδελφό, από ξαδελφό σε κουμπάρα, από πάνω σε νονό, από θεία σε θύμα. Τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή τι ξεύξεις είναι αυτής, τι κόβει είναι αυτή. Δηλαδή κάθε σόι πρέπει να έχει το δικό του σερβ. Γιατί είχαν ζήσει και από παλαιότα τον χρόνο, ας πούμε, είχαν ζήσει όλοι σε μια κοινή αυλή, με τα σπιτάκια γύρω-γύρω, και μιλάγανες με τον άλλο και όλα μαθηκόντουσαν αμέσως. Είχε γίνει μάχη του μαραθώνα Φερρυπίν, ας πούμε, γίνει μάχη του μαραθώνα, κάμε τους πέσας, έτρεχε όλα 40 χιλιόμετρα πάνω το πει. Κάτσε ρε μεγάλε, πάσα, θα το πούμε όλοι μαζί ως αυτός το πάνω το πει, ας πούμε, έτρεχε όλα 40 χιλιόμετρα. Ναι, νικήκαμε, ναι, νικήκαμε. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι στο κανονικό παράδειγμα. Το ξέρει και η θεία και αρχίσει, πως θα μας παρατήρει και τρέχει η θεία, ας πούμε. Τρέχει, αν δεν καταλαβαίνεις καλοπάθεια, ας πούμε, τηλέφωνο. Τι με προστάσεις. Όσο θα μας παρατήρει, πως θα μας παρατήρει.